Λοιπόν, θέλω να πούμε εδώ ότι βάζεις και το νερό τώρα, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις φάρμακα κτλ. Δεν κάνουμε, κάνουμε επίδειξη απλή, έτσι. Ακριβώς, ναι. Θα κάνουμε τους απαραίτητους έλεγχους πριν την πτήση, μακριά 10 μέτρα τουλάχιστον, όλοι μας. Εννοείται. Ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Take off. Take off, ναι. Αχμέδ. Πατσί βοτάζ. Έχουμε εφαρμογές ακόμα, μιας και έχουμε και το ΠΕΦΚΟ εδώ πέρα, μέχρι και ΠΕΦΚΑ είμαστε επαρκείς και μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες φυτοπροστασίας ακόμα και σε περιοχές και καλλιέργειες που μέχρι τώρα ήταν ανέφικτο. Τα καθοδικά ρεύματα μας οδηγούν σε ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα. Ναι, εδώ φαίνεται καθαρά ο ψεκασμός. Και παρόλο τον αέρα που έχει, τα... το νέφος που βγάζει φαίνεται. Φαντάζομαι, Στέλιο, ότι όταν φυσάει πολύ, δεν προσφέρεται ο ψεκασμός και από πλευράς πτήσης, αλλά και από πλευράς ψεκαζόμενου υγρού, ε. Οι συνθήκες είναι ίδιες σχεδόν με τον... επίγειο ψεκασμό, απλώς εδώ πέρα εφόσον κρίνεται εντομολογικά, γεωπονικά ότι πρέπει να μπούμε για να σωθεί καλλιέργεια, μπορούμε να τροποποιήσουμε και να βάλουμε τα κατάλληλα back, low drift με χαμηλή διασπορά στα γονιδίων και υψηλής, με πιο χαμηλές ταχύτητες και μπορούμε να κάνουμε την εφαρμογή με το λιγότερο δυνατό drift. Αυτό τώρα τι βάρος μπορεί να σηκώσει, τι υγρό? Αυτό το συγκεκριμένο είναι έως 25 κιλά, αδειοδοτημένο στην ειδική κατηγορία και μπορεί να εκτελέσει πτήσεις έως 10 λίτρα ωφέλιμο φορτίο. Αυτονομία, ώρα, για πόση ώρα? Το θέμα δεν είναι η ώρα πτήσης, τα εξακόπτερα των 10 λίτρων έχουν την υψηλότερη, το μεγαλύτερο χρόνο πτήσης πτητικά. Μπορούν να πετάξουν έως 17 λεπτά. Το θέμα είναι σε μία μπαταρία τι έκταση μπορούμε να καλύψουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Το συγκεκριμένο drone μπορεί σε αρρωτρές καλλιέργειες να καλύψει στην πτήση ως 10 στρέμματα για εφαρμογές κάλυψης και σε δενδρόδης π.χ. στην ελιά 4 στρέμματα μέσω όρο. Από εκεί και πέρα, άμα πάμε στις εφαρμογές σημείου, εκεί πέρα μπορούμε να καλύψουμε ως από 9 έως 14 στρέμματα στην πτήση. Ποιο είναι το μέγιστο βάρος που μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο ντρόν ψεκασμού? Έχουμε μέχρι 100 λίτρων. 100 λίτρα, ε! Βέβαια, το ερώτημα είναι τι ανάγκες έχουμε για αυτή τη χρήση. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ένα σμαρτάκι για να μετακινήσουμε μια παλέτα. Σωστό. Ούτε ένα φορτηγό για να μεταφέρουμε ένα πακέτο τσίχλες. Οπότε η εξειδίκευση και η απόλυτη γνώση αυτών των επιχειρήσεων μας δηλώνουν και την αναγκαιότητα για το συγκεκριμένο, για το τύπο του ντρόν που θα χρησιμοποιήσουμε. Σέλιο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι σχετικός με τα ντρόν.
Είναι καλό αυτό, ε. Μ' αρέσουν τα drone εμένα και... Χρήσιμο είναι, χρήσιμο. Ναι. Τι ακριβώς κάνεις εδώ στο Ηράκλειο, εσύ, τι έχεις εταιρεία? Εδώ πέρα έχουμε μια ομάδα, ναι, η οποία εξειδικεύεται στους γεωργικούς ψεκασμούς ακριβίας με τα drones. Έχει δημιουργηθεί επισήμως από το 19, υπάρχει ανεπισήμως από το 17 και σε όλο αυτό το ταξίδι έχουμε αποκτήσει έτσι μια διαφορετική οπτική για αυτές τις επιχειρήσεις με τα drone. Τι ακριβώς κάνεις τώρα στην εταιρεία, τι έχετε, πουλάτε, πετάτε, τι κάνετε? Το εμπορικό κομμάτι είναι το τελευταίο, γιατί με το καλό όταν είχαμε ξεκινήσει το 2016, μετά από πολλές δοκιμές καταλήξαμε σε κάποια εταιρεία drone. Τέλος πάντων, καταλάβαμε ότι ήταν κάτι πρωτότυπο, κάτι που εμπορικά δεν υπήρχε σαν υπηρεσία στην παγκόσμια αγορά. Μόνο στην Αμερική υπήρχε μια εταιρεία. Οπότε έπρεπε να τα δοκιμάσουμε, να δούμε την αποτελεσματικότητά τους στο μικροκλίμα της Ελλάδος και του μεσογειακού περιβάλλοντος γενικότερα, ώστε να μπορούμε να έχουμε άποψη και στη συνέχεια να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να εντάξουν και τους παραγωγούς, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς ή εταιρείες, να εντάξουν αυτή την τεχνολογία ομαλά στην καθημερινότητά τους. Φαντάζομαι όχι αγοράζοντάς το και χρησιμοποιώντας το οι ίδιοι, έτσι, απλώς νοικιάζοντας, δηλαδή νοικιάζοντας εσένα να πετάξεις ένα ντρόν. Επειδή είμαστε ένα από τους πρώτους και προσωπικά που έχουμε ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, έχουμε βρεθεί στη βάση αυτής της πυραμίδας, οπότε έχουμε αντιπροσωπεία μιας εταιρείας η οποία έχει κατασκευάσει το πρώτο εμπορικό ντρόν ψεκαστικό το 2009, εξού και είμαστε συνεργάτες τους σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Οπότε αυτή η τεχνολογία έχει ξεκινήσει με την καλλιέργεια του ρυζιού και εμείς προσπαθήσαμε μέσα από όλο αυτό το ταξίδι να την κάνουμε να ευδοκιμήσει και να είναι επιτυχής οι εφαρμογές αυτές, να έχουν επιτυχία σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Οπότε εμείς εκπαιδεύουμε σαν ομάδα αρχικά, έχουμε την υποστήριξη και ουσιαστικά οι συνεργάτες μας, γιατί όποιος χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία και τα drone που παρέχουμε μπαίνει σε μια ομάδα, μας ενδιαφέρει να έχει ασφαλής και επιτυχής πτήσεις. Θέλω να πω, για να ψεκάσει κάποιος γεωργός το χωράφι του, είναι απαραίτητο να το αγοράσει και το πετάξει ο ίδιος ή το απλώς λέει σε εσάς ελάτε να το ψεκάσετε? Κοιτάξτε, η αγορά τώρα, η ανάλυση της αγοράς στο κομμάτι αυτό έχει τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φυσικά πρόσωπα οι οποίοι παρέχουν αυτή την υπηρεσία στην Ελλάδα. Εμείς σαν ομάδα δίνουμε σε οντότητες και σε παραγωγούς αυτή την επιλογή και όπως επίσης να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Αλλά για μας το βασικό κομμάτι είναι να καταλάβουν το νομικό πλαίσιο που υφίσταται γύρω από τα γεωργικά drones, η εκπαίδευση και στο τέλος είναι η συμβουλευτική για το drone που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι. Οπότε μπορούμε και σαν παροχή να το δώσουμε μέσα από το δίκτυο αυτό που έχουμε των συνεργατών και να τους εκπαιδεύσουμε, δηλαδή καλύπτουμε ολιστικά το όλο το θέμα. Έχετε και σχολή εκμάθησης ή όχι? Σαν οντότητα Ιωνός, όταν ξεκινήσαμε το 2018-19, πήραμε με την ελληνική νομοθεσία, με το ελληνικό ΦΕΚ, είχαμε πάρει ήδη αδειοδότηση για αεροψεκασμούς με ντρόν με ειδική κατηγορία στο αεροπορικό κομμάτι και μετά το 2021, που έχουμε πλέον ευρωπαϊκό κανονισμό για ταμεία επανδρωμένα, έχουμε την πρώτη άδεια στην Ευρώπη ειδικής κατηγορίας για αεροψεκασμούς, Specific Operations Risk Assessment. Οπότε θέλαμε πρώτα επιχειρησιακά να είμαστε άρτιοι και αυτή τη στιγμή μπορούμε να εκπαιδεύσουμε σαν οντότητα εκπαιδευτική για αυτές τις επιχειρήσεις. Μας ενδιαφέρει μόνο αυτό το αντικείμενο των εφαρμογών ακριβίας. Οπότε είμαστε άρτιοι, προσωπικά και εγώ είμαι εκπαιδευτής εκπαιδευτών στο κομμάτι αυτό, άρτιοι για να εκπαιδεύσουμε και φυσικά τα φωτογραφικά drones για λήψεις και όλα τα σχετικά, αλλά εξειδικευόμαστε στο κομμάτι αυτών των επιχειρήσεων, διότι η εκτίμηση κινδύνου είναι πολύ υψηλή, επειδή πετάμε πολύ χαμηλά στις κορυφογραμμές τα εμπόδια. Και πάντα βέβαια σχέδιο πτήσης, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, μέσα από αυτό το πλαίσιο εννοείται ότι σαν οντότητα όλα μας τα ντρόν και η ομάδα υποβάλλουμε σχέδιο πτήσης στην ΝΑΠΑ, παίρνουμε τις σχετικές άδειες
και μπορούμε να εφαρμόσουμε μέσω αυτών των αδειών οτιδήποτε δεν είναι φυτοπροστατευτικό προϊόν, χημικό. Βιοδιεγέρτες, λιπάνσεις, αυτές οι εφαρμογές γίνονται άμεσα αυτή τη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε υλοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού τώρα και η ομάδα μας επεκτείνεται στην Ισπανία με το Μανού στη Βαλένθια, ο οποίος εκπαιδεύεται και θα έχουμε και εκεί πέρα ανάπτυξη της ομάδας, στο Βέλγιο και στη Βουλγάρια. Αυτό γίνεται λόγω της αδειοδότησης που έχουμε, επειδή είναι ευρωπαϊκό το πλαίσιο. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα και την δυναμική να αναπτύξουμε ομάδα και εκτός Ελλάδος. Στέλιο, τι ψεκάζεται συνήθως, τι υγρά μπαίνουν μέσα? Έτσι, μια ερώτηση που θα ήθελα να την κάνει κάποιος που δεν γνωρίζει καθόλου τίποτα. Δηλαδή λέει βάζει φάρμακα, τι βάζει μέσα σου? Λοιπόν, η χρήση των γεωργικών drones αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του 2009, πέρα από τις αεροπορικές άδειες που πρέπει να έχεις, αν η χρήση τους με φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαγορεύεται. Εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε πάλι πρωτοπόροι στο κομμάτι αυτό. Έχουμε πάρει την πρώτη άδεια με ένα ενεργό συστατικό, το Spinosad, για δολωματικούς στην ελιά από το 2009, και η άδεια μας έχει ανανεωθεί και για τα επόμενα 3 χρόνια δεύτερη φορά, και άλλα 4 συστατικά για ζενοκτονία στο ρύζι. Η χρήση των φυτοφαρμάκων είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Χρειάζεται πολύ καλή αεροπορική γνώση της χρήσης των drone, και από εκεί και πέρα, επειδή παντρεύεται η αεροπορική με τη γεωπονική γνώση, χρειάζονται εξειδικευμένοι επιστήμονες δίπλα σου, δίπλα στην ομάδα, ώστε αυτές οι δύο γνώσεις να παντρευτούν και να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Και προπάντων να μην έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις στις όμορες καλλιέργειες, στην αρωμεταφορά στα γονιδίων που μπορεί να έχουμε από αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα οπότε πρέπει να ψεκάζεις σε όρια συγκεκριμένα. Αυτά πόσο εύκολα μπορεί να τα ορίσεις πετώντας σε ένα ύψος και έχεις ανέμους? Κοιτάξτε, τα drone αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στην αγορά είναι σχετικά ακριβή όσον αφορά για το σχέδιο της πτήσης, οριοθετούνται εύκολα, είναι εύκολα όλα αυτά οι αυτοματισμοί. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια γνώση αξιολόγησης των κινδύνων, δηλαδή του καιρού, των συνθήκων της καλλιέργειας, του σκευάσματος που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Οπότε χρειάζεται μια σωστή ομάδα για να γίνει. Δεν μιλάω, ξέρεις, μόνο γι' αυτό. Μιλάω και για την περίπτωση που πετώντας τον drone πάνω από μια συγκεκριμένη ας πούμε επιφάνεια, όπως είπες, τα όμορα οικόπεδα, τα όμορα χωράφια που δεν θέλουν εκείνη την ώρα να γίνει ψεκασμός. Πώς ορίζεις εσύ ότι το ψεκαζόμενο, το υγρό δεν θα πάει και εκεί? Εξού σε αυτό έχουμε εξειδικευτεί πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε καταφέρει το και έχουμε, άνεμος, δηλαδή, έχουμε πάρει αυτή την ειδική άδεια, το SOAR, για τους αεροψεκασμούς. Εκεί πέρα πρέπει να οριοθετήσεις buffer zone, ζώνες ασφαλείας, ώστε να έχεις αποδείξει ότι με τα BEC και αυτή την επιχειρησιακή λειτουργία που θα χρησιμοποιήσεις, συναρτήση του καιρού και του σκευάσματος, ότι δεν θα υπάρχει αερομεταφορά. Μου πεις πώς θα το αποδείξεις αυτό? Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντική εκπαίδευση. Εμείς, επειδή έχουμε εμβαθύνει πάρα πολύ στο αντικείμενο, όπως σας είπα, ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Η αρχική αξιολόγηση καταρχήν της αποτελεσματικότητας στα δέντρα ή σε οποιοδήποτε καλλιέργεια γίνεται με τα υδατοευαίσθητα χαρτάκια. Αυτά είναι κάτι κίτρινα χαρτάκια τα οποία αποτυπώνουν τα σταγονίδια πάνω. Πολύ εύκολα. Και, δηλαδή, αν το πατήσουμε το δάχτυλο, φαίνεται το αποτύπωμα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούσαμε να βάλουμε μια αρχαία τεχνολογία να μας αξιολογήσει επιχειρήσεις αέριων μέσων, αέριων ρομπότ. Οπότε από το 2020 μαζί με το ΙΤΕ είχαμε την Ιωνός, η ομάδα μας είχε την ιδέα να αναπτύξουμε αισθητήρες με τους οποίους θα ασφαλίσουμε ουσιαστικά τις πτήσεις και τις αέριες αλλά και τις πήγες σε δεύτερο στάδιο. Οπότε αναπτύσσουμε οπτικές, είναι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας και το Εργαστήριο Οπτικών Ινών με τον κύριο Πισαδάκη, και έχουμε περάσει το πρώτο βήμα, έχουμε κάνει τις πρώτες δοκιμές, και ο σκοπός αυτού ποιο είναι? Σε κάθε επιχείρηση, σε αυτή την περιοχή που θα επιχειρούν τα drones, να μπαίνουν αυτοί οι αισθητήρες και να έχουμε αυτομάτως απόδειξη ότι δεν έχουμε αερομεταφορά στα γονιδίων ή όπου έχουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και την τεχνολογία μας και τους παραγωγούς και φυσικά και τη δημόσια υγεία, γιατί μέσα από τη χρήση των drones μπορούμε να έχουμε πολλά ωφέλη. Δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Θα ήθελα να το αναπτύξουμε. Να πεις ότι θέλεις, βεβαίως, εννοείται. Μεγάλο, ακόμα και για μεταφορές πραγμάτων που λέγαμε προηγουμένως. Εντάξει, ναι, αυτό είναι σε δεύτερο στάδιο. Αυτή τη στιγμή
με τους ψεκασμούς των καλλιεργειών, έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρυνση της δημόσιας υγείας, έτσι να το πω κομψά. Με τη χρήση των drone από ανθρώπους οι οποίοι βέβαια είναι εκπαιδευμένοι, αυτό να το τονίσουμε και να έχουν τη σχετική υποστήριξη, καταρχήν δεν έχουμε την προσβολή από τα σκευάσματα άμεσα, γιατί είσαι σε κάποια σε απόσταση. Δευτερευόντως, δεν έχουμε αερομεταφορά στα γονιδίων εφόσον γίνεται σωστά, και οπότε και η πολυματικότητα στα προϊόντα που καλλιεργούνται δίπλα από αυτή την καλλιέργεια που επιχειρούμε. Και εν κατακλείδη, επειδή είμαστε μια γεωργική χώρα, τα χωριά μας είναι μέσα στις καλλιέργειες, δεν έχουμε αερομεταφορά στα παιδιά μας, στο χωριό, οπότε αυτομάτως αυτό το κόστος μειώνεται. Μειώνεται και οικονομικά, αλλά και κυρίως πραγματικά στην υγεία μας. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση του νερού. Δηλαδή σε εφαρμογές κάλυψης δεντρών καλλιεργειών, εκεί που θέλουμε για 60 στρέμματα 3 τόνους νερό και 4, εμείς επιχειρούμε με 120 λίτρα νερό. Οικονομία μεγάλη. Ναι. Τα σκευάσματα, οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί ότι το drone θα αλλάξει τις πρακτικές της καθημερινότητας στον πρωτογενή τομέα. Οπότε οι εταιρείες των σκευασμάτων οδεύουν σε αυτή την κατεύθυνση, ανακαλύπτουν νέες δραστικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και σκευάσματα, και από εκεί και πέρα προχωράμε ώστε να δημιουργήσουμε μια ετικέτα στην οποία θα έχουμε δοσολογία για drones, γιατί αυτή τη στιγμή όλα τα σκευάσματα είναι για επίγεια μέσα. Η αποτελεσματικότητα που έχουμε πάρει σαν ομάδα σε λιπάνσεις, σε βιοδιεγέρτες και ακόμα και σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα έγκυται στην πολύ καλή εμπειρία που έχουμε και συνεργασία με επιστήμονες άρτιους και επαρκείς σε αυτό το αντικείμενο. Πες μου κάτι, μπορεί ένα drone ψεκασμού να ψεκάσει και περιοχές που υποφέρουν π.χ. από κουνούπια? Εννοείται, η κουνουποκτονία είναι το πρώτο που γίνεται. Γιατί λέμε για δέντρα τώρα και για χωράφια, αλλά είναι πολύ βασικό αυτό. Βέβαια, οι εφαρμογές στο νερό είναι πολύ εύκολες. Ήδη εφαρμόζονται από και κάποιες περιφέρειες το έχουν εντάξει και χρησιμοποιούν drone στο κομμάτι αυτό μέσα από τους διαγωνισμούς. Και πέραν αυτού, εννοείται αυτό, γίνεται. Γίνεται και τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και οι άδειες σχετικές στο σκευασμό του είναι πιο εύκολες, γιατί δεν μιλάμε για προϊόντα τα οποία θα είναι βρόσιμα σε δεύτερο στάδιο. Από εκεί και πέρα, η εφαρμογή τους, ας πούμε, έχουμε ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο με τη λιμάντρια. Έχει παρουσιαστεί ένα έντομο το οποίο κατασπαράσει τα δάση μας, πρίνους, διάφορα δέντρα. Και εκεί πέρα εμείς έχουμε την εμπειρία και έχουμε πάρει την προηγούμενη χρονιά είχαμε μια εκτακτική κλίση από μια περιοχή που είχε αυτό το πρόβλημα και καταφέραμε και επιχειρήσαμε σε περιοχές στις οποίες δεν είχε πρόσβαση ο άνθρωπος. Οπότε η εμπειρία αυτή που έχουμε μας έχει οδηγήσει να μπορούμε να εισάγουμε αυτή την τεχνολογία σε περιοχές και σε επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής δεν γινόταν αυτό. Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, π.χ. τώρα τι μου ήρθε, μια σκέψη, μια ερώτηση σχετική με κάτι που είχα αντιμετωπίσει στον Αϊστράτη. Στον Αϊστράτη, λοιπόν, κατά καιρούς πέφτουν, φίλε, οι ακρίδες και δεν διανοείς, έχω φωτογραφίες που είναι σκεπασμένα τα πάντα με ακρίδες. Μπορεί να γίνει και εκεί. Μπορεί, αυτό είναι έγκυται στη γεωπονική επιστήμη και στη φυτοπροστασία, οπότε με έναν άρτιο επιστήμονα εκεί πέρα που έχει αυτή τη γνώση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία. Να έχει δίπλα του μια ομάδα που να γνωρίζει την εφαρμογή της εφαρμογής, σίγουρα μπορεί να πάρουν αποτελέσματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, ας το πούμε, ντρόν ψεκάσμου και τι βάρος μπορεί να φέρει, να κουβαλήσει, με πόσα κιλά? Με 100-150 λίτρα έχουμε πετάξει ντρόν. Σημαίνει το βάρος παραπάνω από το βάρος ενός ανθρώπου, Εννοείται. Θα μπορούσε να το οδηγεί δηλαδή κάποιος πάνω, να είναι. Ναι, αυτά ήδη υπάρχουν επτάμενα ταξί στο Ντουμπάι. Ναι, υπάρχουν. Πλέον επανδρωμένο όσον αφορά ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα. Ναι, ακριβώς αυτό εννοούμε. Μη επανδρωμένο. Αυτό εννοούμε, ναι. Τώρα, όσον αφορά για το μέγεθος του ντρόν, εξαρτάται τώρα από το τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, σαν ομάδα προσπαθούμε να μειώσουμε τους όγκους. Να είμαστε ευέλικτοι, να μην έχουμε μεγάλα κόστη μεταφοράς. Να μπορούμε, προτιμούμε δηλαδή να πετάξουμε 2 20 λίτρα ντρόν ή 3 σε μια περιοχή από το να πετάξει ένα 30 λίτρο ή 3 δεκάλιτρα. Γιατί
Σε όλο αυτό η ομάδα μας έχει κάνει πέρα από την επιχειρησιακή ανάλυση και την οικονομοτεχνική ανάλυση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι στους ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία να έχουν και αυτή την πληροφόρηση. Διότι δεν μπορείς να είσαι απλά έμπορος σε αυτή την τεχνολογία. Πρέπει να γνωρίσεις βάθος και σφαιρικά όλο το πλαίσιο που διέπει αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε ο άνθρωπος που ο ενδιαφερόμενος που θέλει να μπει σε αυτή την τεχνολογία να έχει την απαιτούμενη γνώση και πληροφόρηση ώστε να επιλέξει σωστά με βάση τις ανάγκες του. Βλέπω στο μπλουζάκι σου πάνω τη λέξη και διαβάζω Ιωνός όπως τη βλέπω. Είναι προφανώς Ιωνός όμικρον γιώτα ωμέγα. Ναι, Ιωνός Άριστος. Είχε Ιωνός Άριστος, ναι. Από εκεί σας ήρθε το η έμπνευση. Βέβαια. Και... γιατί δεν έχετε γράψει λατινικά. Γιατί επιχειρούμε και εκτός Ελλάδος. Ναι. Και... ξέρει ο ξένος τι σημαίνει αυτό που διαβάζει. Μας έχουν εκπλήξει ευχάριστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Κινέζοι και στην Αμερική με όλο αυτό το κομμάτι. Και μιας και αναφέρθηκε στο όνομα, εμείς προσπαθούμε να ποιήσουμε τους Ιωνούς. Δηλαδή ξεκινήσαμε κάτι που ήταν λευκό πανί και όπως μας λένε και τα αμήνεστε περί πατρίς και τα σχετικά, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τους Ιωνούς. Δεν περιμένουμε να δούμε τους Ιωνούς και να πράξουμε με βάση σημάδια τα οποία... στην Αθηνά και Χειρακίνη. Ακριβώς. Οπότε εμείς ποιούμε τους Ιωνούς και γι' αυτό έχουμε και προγράμματα για την ελιά, για το ρύζι, για τις φτελιές, για τη λιμάντρια, τα οποία έχουμε δημιουργήσει τους Ιωνούς και αν μη τι άλλο είναι καλή. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο που θες να μου πεις και το ξεχάσαμε να το πούμε? Πολλά είναι τώρα. Πολλά, τι πολλά. Για πες να δούμε τι σαν τι δηλαδή. Κάτι ενδιαφέρον. Κάτι που σε ρώτησα εγώ. Γεια. Σπορά. Σπορά, εντάξει, γίνεται η σπορά. Και σπορά, ναι. Αντί να πετάς υγρό, πετάς σπόρους. Εκεί πέρα, ας πούμε, τα μεγάλα drones μπορούν να χρησιμεύσουν σε αυτό το κομμάτι και εφόσον η κοκομετρία και η σύσταση των λιπασμάτων γίνει πιο συμπυκνωμένη. Όπως πάμε σε νάνο φυτοπροστατευτικά προϊόντα πιο συμπυκνωμένα για την ετικέτα των drones, έτσι πάμε και στη στερεά λίπανση. Οπότε τα drones που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από τις ανάγκες μας. Δηλαδή η έκταση που καλύπτουμε πρέπει να μας απασχολεί ένα μπαταρία. Και γενικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο μεγαλύνει τον drone μειώνεται ο χρόνος πτήσης του με την υφιστάμενη τεχνολογία. Οπότε κατά μέσο όρο δεν σημαίνει ότι αν με ένα δεκάλυτρο drone κάνουμε 4 στρέμματα κάλυψη στο αμπέλι, ότι με το 50-λίτρο θα πάμε επί 5 φορές. Δεν πάει έτσι, ναι. Δεν πάει έτσι. Έχουμε μεγαλύτερη ροή. Οπότε, ανάλογα με τις συστάσεις των γεωπών και το σκεύασμα που θα χρησιμοποιήσουμε, θα επιλέξουμε και τον τύπο των drones. Εμείς έχουμε από 5 λίτρα έως 50 στις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες και όλα αυτά προσπαθούμε να τα νομιμοποιήσουμε με άδειες. Οπότε, οι άνθρωποι να έχουν και οι ενδιαφερόμενοι μία πεπατημένη οδό, γιατί πιο πολλοί τώρα που έχουν αγοράσει μεγάλου κυβισμού drones σε tank είναι έκθετοι. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν. Σε 2-3 χρόνια θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχου των drones που θα λέγεται U-Space. Αυτά τα drones, όλα τα drones έχουν μαύρο κουτί. Οπότε ό,τι πετάει θα σταματάει και θα ελέγχεται. Και θα ζητάνε τα σχετικά χαρτιά, άδεια όπως το αυτοκίνητο. Άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Ναι. Οπότε εμείς ήδη έχουμε πάρει αυτές τις άδειες, ήδη δουλεύουμε να παρέχουμε πιστοποιήσεις ανακαλλιέργεια, ανά τύπο drone, να γίνει εξειδικευμένο, ώστε να έχουμε τα αποτέλεσματα που θέλουμε. Εσείς έχετε και λιγότερους κινδύνους, δηλαδή για ατυχήματα προς τρίτους, αυτό που λέμε το third party insurance, γιατί ουσιαστικά δεν πετάτε πάνω από κόσμο, πετάτε πάνω από γη, από δέντρα. Σε αγροτικές περιοχές, ναι, εκτός από τη flight zone. Σε χειρότερη περίπτωση να πέσει και να χαλάσει τον drone, δηλαδή δεν θα χτυπήσει άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται κάποια συστήματα που πρέπει να έχουν τα drones. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που τα έχουμε εντάξει σε ψεκαστικά. Αλεξίπτωτα, αισθητήρες, sensors που θα μπορούν να σταματάνε τη λειτουργία αυτομάτως. Όλα τα drones σε λίγο από το 24 και μετά θα πρέπει να έχουν ένα sensor απάνω που θα πρέπει οποιοδήποτε με μια εφαρμογή να βλέπει ποιο είναι αυτό το drone και ποιανού είναι. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι... κάτι σαν το marine traffic στη θάλασσα, ε? Ακριβώς. Και πέραν αυτού τα drones είναι σαν τα αυτοκίνητα. Όποιος θα κυκλοφορήσει, δηλαδή θα έχουμε το ίδιο ρίσκο όπως αν κυκλοφορήσουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, ναι, ναι, και χωρίς δίπλωμα ή άδεια, θα είναι το ίδιο το ρίσκο. Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα
Και πώς το ξεκίνησες αυτό το ερώτημα? Δεν ξέρω, τι σε ρώτησα ακριβώς, δεν θυμάμαι τώρα. Έχουμε ρωτήσει κάπως αυτό. Για ποια χρήση μπορεί να έχει το Α, για τη σπορά, για αυτό. Το είπε ο Μπάμπης. Ναι. Για τη σπορά είναι πολύ σημαντικό, διότι τώρα στην πολιτική προστασία πρέπει να σπείρουμε μεγάλες εκτάσεις για να προλάβουμε πλημμύρες και καμένες περιοχές να φυτρώσουν με κάποιο τρόπο. Οπότε με μια τεχνολογία με σβόλους από τη φυσική καλλιέργεια έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε, να βρούμε τον τρόπο που θα φύγουμε. Αυτά θα τα πούμε και μαζί. Μπορούμε δηλαδή κτηνοτροφικές εκτάσεις να τις κάνουμε γόνιμες και να τις χωρίσουμε και να μπορούν σταδιακά να μπαίνουν και να υπάρχει βοσκή. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι. Πόσες εφαρμογές μπορεί να έχει, έτσι? Άπειρες. Μπορεί να βοηθήσει επίσης τη μεταφορά φορτίων μέσα στον αγρό, σακιών, οτιδήποτε έχουν υψηλή δυναμική. Και αυτά ως επιτοπλίστων είναι οκτακόπτερα, έτσι? Κοιτάξτε, πιο πολλοί προσπαθούν τώρα οι παραγωγοί να μειώσουν το κόστος και την τιμή, γιατί υπάρχει πλέον μεγάλος ανταγωνισμός. Οπότε κυκλοφορούν και τετρακόπτερα. Εμείς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα εξακόπτερα είναι πιο ασφαλή και πιο σταθερά στην πτήση. Μπορούν να πετάξουν με οποιοδήποτε συνθήκη καιρική. Και από εκεί και πέρα η γεωμετρία τους ευνοεί στην σωστή διασπορά του ψεκαστικού νεφου στην καλλιέργεια. Ναι. Οπότε είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Ωραία. Τελειώ. Και χάρηκα και ευχαριστώ και όλα. Και καλές πτήσεις με ασφάλεια για όλους. Στο επανειδήν. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.